indirect account, το οποίο θα δείτε και στη συνέχεια αναλυτικά. Αφορά τον τουρισμό και την ανάπτυξη διασυνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να έχουμε κάποιους έτσι χαιρετισμούς. Μας τιμούν με την παρουσία μας σημαίνοντα πρόσωπα. Μαζί μας είναι ο κ. Κοτσιάπασης Γιάννης, ο προϊστάμενος τμήματος των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και περιφερειακής ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης. Και φυσικά τα πρόσωπα που κάθονται εδώ μπροστά μας τιμούν πάντα με την παρουσία τους. Ο κ. Παπασωτηρίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο θα παρακαλούσαμε για ένα σύντομο χαιρετισμό, έτσι για το καλό. Μας τιμήσετε. Κύριε Παπασωτηρίου, ο λόγος εσάς. Όχι. Άλλωστε, σε μια οικογένεια είμαστε εδώ. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Πρόεδρε, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όλοι όσοι παρευρίσκεστε εδώ, επίσημοι προσκεκλημένοι. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις που παρευρίσκομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σαν αυτή είναι πολύ σημαντικές για την περιοχή μας, μια περιοχή ακριτική, η οποία είναι στο τριεθνές και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με τον τουρισμό, όπου θα πρέπει να αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα για να μπορέσει ο τόπος μας να πάει μπροστά, να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και το όμορφο κάλλος της περιοχής, όπως και η παράδοσή μας, τα ήθη, τα έθιμα. Και βέβαια θα πρέπει να εξελιχθούν οι εγκαταστάσεις, ώστε να μπορεί η φλόρη να ανταποκριθεί στην ζήτηση που υπάρχει, τόσο στην ενδοχώρα, όσο και ευρύτερα στα Βαλκάνια. Πραγματικά αυτές οι πρωτοβουλίες είναι άξιες συγχαρητηρίων και συμβάλλουν στο να μπορέσει ο τουρισμός να αναπτυχθεί στην περιοχή μας και να γίνουν και οι παροχές ακόμα καλύτερες, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους τουρίστες και βέβαια να υπάρχει και οικονομική δραστηριότητα πολύ καλύτερη και πολύ πιο δυναμική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασωτηρίου. Άλλωστε, αυτά που είπατε συνδέονται απόλυτα και με τον τίτλο του προγράμματος. Έχουμε την αγγλική έκδοση του τίτλου Creative Opportunities in Tourism, δηλαδή δημιουργικές ευκαιρίες μέσα από τον τουρισμό και τη συνεργασία, οι οποίες θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Αφού ήρθατε και είσαστε εδώ, θα σας καλέσω, κυρία Πέρκα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω λίγο από τα συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Όσες περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες, τόσο το καλύτερο για την περιοχή μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνανάπτυξη των γειτονικών λαών είναι το ζητούμενο. Η συνεργασία και σε ό,τι αφορά εμάς, σε ένα πλαίσιο ειδικά πολιτικοποίησης και ερημοποίησης και άλλων δεινών, πρέπει να ξαναβρούμε το νήμα και το αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Εκτός λοιπόν από το πρωτογενή τομέα, είναι σαφές ότι ο τουρισμός είναι ένας κλάδος και ένας τομέας ανάπτυξης που δεν έχει δοθεί βάρος στην περιοχή μας και με την έλλειψη υποδομών, αλλά κυρίως και με την έλλειψη της στρατηγικής στόχευσης. Μιλάω και για τους αναπτυξιακούς και για όλα αυτά. Επομένως, ελπίζω και εύχομαι αυτές οι πρωτοβουλίες να αποδώσουν καρπούς και μάλιστα γρήγορα, γιατί το έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ανάγκη. Θα σταματήσω εδώ, θα σας ξανασυγχαρώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέρκα. Εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, μπορεί να φτάσει όμως και σε λιγάκι, θα καλέσω στο βήμα τον Αντίμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Χαριστιμοθέου. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε πρώην συνεργάτες, ενδεχομένως και μελλοντικούς, για ένα διασυνολικό πρόγραμμα, ένα indirect πρόγραμμα ανάμεσα στον Δήμο Φλόρινας, το Δήμο Βέλες και την Άμφλο. Εξ όσων ενθυμούμε, είναι
ένα πρόγραμμα διασυνοριακό μετά από 10 περίπου ολόκληρα χρόνια που δεν είχε τρέξει η αναπτυξιακή Φλόρινα σε ένα πρόγραμμα ΕΒΕΡΕΚ. Έχει ιδιαίτερες δράσεις το πρόγραμμα αυτό και είμαι βέβαιος, επειδή γνωρίζω τα άτομα στα χέρια των οποίων βρίσκεται αυτό το πρόγραμμα, ειδικότερα τον κύριο Στεργίου αλλά και τον πρόεδρο της αναπτυξιακής αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, ότι θα είναι απολύτως επιτυχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίς Τιμωθέου. Και last but not least, κύριε Σαπαλίδη, πρόεδρος του Εμπορικού Μελητηρίου, έναν χαιρετισμό παρακαλώ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικά τα διασυνοριακά προγράμματα που γίνονται σε όλες τις περιοχές που συνορεύουν χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαχυθεί η ευρωπαϊκή ιδέα, να δυναμώσει η επιχειρηματικότητα. Εγώ θέλω να ευχηθώ να είναι ένα δυναμικό Ιντερεκ, το οποίο θα το κάνουμε χρήση και σαν εργαλείο, μια και τα δεδομένα αλλάζουν. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι πρώτων πυλών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θέλουμε να πάμε. Η περιοχή πρέπει να αποτελέσει και όχι μόνο για την καθημιλουμένη πύλη των Δυτικών Βαλκανίων. Έχει τα ηχέγγυα και τις προθέσεις να το κάνουμε. Έχουμε τα εργαλεία, πρέπει να έχουμε και τη διάθεση. Σημαντικές πρωτοβουλίες λοιπόν γυμνίασης, φιλίας των λαών και του προσανατολισμού. Προχθές μιλήσαμε οι επιχειρηματίες και είπαν ξεκάθαρα την άποψή τους για τη συνοριακή διάβαση του λαιμού. Μια συνοριακή διάβαση μπορεί να φέρει μέχρι και 200 και πλέον χιλιάδες Βόρειο Ευρωπαίους. Αλλάζει λοιπόν η εικόνα της περιοχής και είμαστε εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι να την υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως έχετε δει και στο πρόγραμμα, μετά τους χαιρετισμούς έτσι και τα εισαγωγικά, θα μπούμε στο κυρίως θέμα του προγράμματος αυτού καθ' αυτού. Και ποιος άλλος αρμόδιος γι' αυτό, ο πρόεδρος της Άνθρωπο, ο κύριος Βασιλείου, να μας κάνει έτσι μια εισαγωγή και μετά να αρχίσουμε τη συζήτηση, έτσι. Ωραία, με τρόπο σας. Καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω για κάποιο άλλο πρόγραμμα τώρα για το LEADER, το οποίο έχουμε καταφέρει να πάρουμε έξτρα χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα ανοίξει β' κύκλος στις αμέσως επόμενες ημέρες. Δεν το έχουμε βάλει ακόμα στον αέρα. Αυτό θα έχει μια διάρκεια γύρω στους 3 μήνες, όπου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να καταθέσουν προγράμματα και να μπουν να κάνουν ανάπτυξη στις επιχειρήσεις. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω σήμερα που βρίσκεστε εδώ πέρα. Σήμερα το πρόγραμμα είναι για την έναρξη του έργου COUNT στη Φλόρινα. Τι ακριβώς είναι το έργο αυτό? Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο, στο οποίο συμμετέχει αναπτυξιακή εταιρεία από το Δήμο Βέλες και το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ιντερεκ, ΙΠΑ, CBC, Ελλάδα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η συνεργασία μας με το Δήμο Βέλες ξεκίνησε 3 χρόνια πριν, με αφορμή τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος και κοινή συνισταμένη των δύο περιοχών, τους υδάτινους πόρους, τους ποτονούς που τους διατρέχουν. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός, η πολιτιστική και η δημιουργική επιχειρηματικότητα με πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα κεντρική περιοχή παρέμβασης στους κυρίαρχους υδάτινους πόρους των δύο περιοχών. Είναι η βασική πρόσκληση πάνω στην οποία κλήθηκε να απαντήσει ο σχεδιασμός του έργου COUNT. Η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του έργου αποτυπώνεται στο όραμα, το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Στο πυρήνα του έργου είναι διερεύνηση αλλά και ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή γύρω από ένα κοινό φυσικό πόρο, το ποταμό Αξιό, Βάρταρ για τους γείτονες και το παραπόταμό του Σακουλέβα. Το σύστημα του ποταμού Αξιού και το παραποτάμο του είναι σημαντικό, χαρακτηριστικό γύρω το οποίο οργανώνεται η κοινωνική και η οικονομική ζωή και στις δύο πλευρές των συνόρων. Μια ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς τοπική ανάπτυξη γύρω από τον ποταμό αποτελεί ζητούμενο και ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία κατέρωθεν των συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπτυξιακή Φλόρινα, συνεργαζόμενη με το Δήμο Βέλες, σε αυτό το έργο επιδιώκει την υποστήριξη καινοτόμων τοπικών πρωτοβουλειών στους τομείς του τουρισμού, των τεχνών και της χειροτεχνίας για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων τουριστικών υπηρεσιών και την επέκταση της τοπικής αλυσίδας αξίας στους τομείς των τεχνών και της χειροτεχνίας σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Βέβαια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα έργο με διάρκεια που δεν ξεπερνά τα 2 χρόνια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτύχει όλα τα παραπάνω. Ωστόσο, αναμφισβήτητα, θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Μια συνεργασία η οποία δεν προλαμβάνει μόνο την αναπτυξιακή εταιρεία Φλόρινας και το Δήμο Βέλες, αλλά φιλοδοξεί να εμπλέξει δυναμικά και ουσιαστικά ένα σύνολο φορέα και προσώπων που δραστηριοποιούνται στις 2 περιοχές, αλλά και ευρύτερα στους τομείς πολιτισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας. Η διασυνοριακή προσέγγιση όχι μόνο ενισχύει τις πιθανότητες για ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό, αλλά θέτει και τις αναγκαίες βάσεις για την ανάπτυξη δικτύων αλυσίδας αξίας, ενώ επίσης ενισχύει την ικανότητα των φορέων να χαράξουν μια συντονισμένη πολιτική στα υποσυζήτηση και οδεία στη διασυνοριακή περιοχή. Έτσι, ενώ τα αποτελέσματα του έργου είναι εντοπισμένα γεωγραφικά, το όραμα, το εύρος και τα ωφέλη του έργου υπερβαίνουν το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό σε διασυνοριακό διαπεριφερειακό επίπεδο. Περνώντας από το θεωρητικό πλαίσιο που ενέπνευσε και το σχεδιασμό του έργου στην ουσιαστική ανάπτυξη και υλοποίησή του, το έργο Count περιλαμβάνει η σύνθετη δέσμη δράσεων, σημαντικό μέρος των οποίων υλοποιείται στη Φλόρινα. Με κεντρομανική δράση, την ανάπλαση της όχθης του ποταμού και την εγκατάσταση 2 περιπτέρων που θα φιλοξενήσουν νέες πολιτιστικές δημιουργικές επιχειρήσεις και θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του έργου στο Βέλες, η αναπτυξιακή Φλόρινα επενδύει στα πλαίσια του έργου σε δράσεις μελετών και εκπαιδεύσεων. Οι μελέτες θα έχουν ως κυρίως στόχο την ανάλυση της αξίας για το τομέα των τεχνών και τη δυνατότητα για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διασυνοριακή περιοχή. Δημιουργία ενός κέντρου πόρων για τον τουρισμό στη Φλόρινα, που θα υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου και θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως συνεργατικό κέντρο για τις επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν. Το κέντρο αυτό θα στεγαστεί σε ένα χώρο σημείο αναφοράς για τους νέους της πόλης μας, στο Europe Direct, όπου ήδη έχει φτάσει και ο εξοπλισμός που προμηθευτήκαμε στο πλαίσιο αυτού του έργου. Δημιουργία μιας εξειδικευμένης εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχειρηματικότητας του τομείς των τεχνών και του τουρισμού. Θα γίνει επίσης μια διοργάνωση ενός κοινού σεμιναρίου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τουρισμό και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων στους τομείς των τεχνών και του τουρισμού. Συστηματικές, όπως επιχειρηματικές δεξιότητες, ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, υπεύθυνους τουρισμού, ανάπτυξη τοπικής αλυσίδας αξίας και ψηφιακές δεξιότητες. Ανάπτυξη μιας σειράς από master classes για τις τέχνες που θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της τοπικής αξίας στον κλάδο. Τα master classes θα επικεντρωθούν στην παραδοσιακή χειροτεχνία και τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως 3D εκτυπώσεις για τη δημιουργία αναμνηστικών. Υποστήριξη επίσης 10 νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στα περίπτερα στις όχθες του ποταμού στο Βέλες και στο κέντρο πόρου στη Φλόρινα. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα δείτε κι εσείς μαζί μας να συμβαίνουν στους επόμενους μήνες. Μέσα στο καλοκαίρι με ορίζοντα ολοκλήρωση στο φθινόπωρο του έτους που μας έρχεται. Με την αξία αυτών των δράσεων να έγκυται κυρίως στην συμμετοχικότητά τους και στην αλληλεπίδραση φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα και απασχόληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Αναπτυξιακής είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε σε εργασία και χρόνο για την προβολή των δράσεων του έργου και την προσέλκυση συμμετοχών του στις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες που θα αναβαλωθούν στην ευρύτερη προοπτική. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε την υποστήριξη και τη συνεργασία σας, έτσι ώστε το έργο Count να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό, αν και μικρό βήμα, για το σχεδιασμό μιας βιώσιμης τουριστικής και επιχειρηματικής τοπικής ανάπτυξης, με την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών μας πόρων με όρους δημιουργικότητας και καινοτομίας. Στη συνέχεια της σημερινής μας παρουσίαση, οι συνεργάτες μας θα σας παρουσιάσουν αναλυτικότερα το πλαίσιο, τη στόχευση, τη δράση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του έργου, ειδικά για τη Φλόρινα, ενώ θα απαντήσουμε φυσικά σε οποιασδήποτε ερωτήσεις σας, αναμένοντας ταυτόχρονα τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση του έργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ και προσωπικά εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ίδιο τον κύριο Βασιλείου αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Άμφλο για την άριστη συνεργασία
Έως τώρα η ιδιότητά μου, εμένα προσωπικά, είναι η ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τεργίου, είμαι ο επικεφαλής του Europe Directive της Μακεδονίας, είμαι διδάκτορος των οικονομικών της εκπαίδευσης και σε αυτό το πρόγραμμα η ιδιότητά μου μαζί με τις κυρίες Παπαϊωάννου είναι να είμαστε εξωτερικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες. Ο κ. Βασίλης νομίζω κάλυψε αρκετά σημαντικά κομμάτια της παρουσίασής μας, οπότε εμείς με την κυρία Παπαϊωάννου, που παρακαλώ μπορείς και εσύ Ιωάννα να έρθεις εδώ, αυτό που έχουμε να κάνουμε θα είναι πάρα πολύ σύντομο, γιατί όπως έχετε δει και στο πρόγραμμα θέλουμε να είναι ένα πλαίσιο συζήτησης μετά, να έχουμε έτσι μια κουβέντα χαλαρή με κάποια εδέσματα τοπικά, οπότε θα είμαστε σύντομοι, εντάξει, και τα περισσότερα θα τα πούμε στη συζήτηση και στην κουβέντα μαζί μετά. Ιωάννα, πάρεις το λόγο, να πεις δύο λόγια κι εσύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν θέλουν ήδη οι δημοσιογράφοι μας να κάνουν ειδήσεις, κρατάμε πολύ χρόνο εδώ ήδη, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις προς τον πρόεδρο της Ομαλίκα για το έργο, για να ξεκινήσουμε με συζήτηση. Ναι, παρακαλώ. Να δώσουμε μικρόφωνο. Ναι, ονομάζομαι Ηλιάδης Σπύρος, είμαι από το Βήμα της Γυναίκας. Πριν από 6 μέρες περίπου, ο Δήμος Φλόρινας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση του ποταμού Σακουλέβα. Ομορφαίνει και αναπλάνθει το Σακουλέβας. Εδώ βλέπω σε εσάς υπάρχει παρόμοιο πρόγραμμα για την ανάπλασή του. Τελικά, από πού ξεκινάτε εσείς και πού φτάνετε, και πού ο Δήμος και πού φτάνει και ο Δήμος, διότι δεν μπορεί να φτιάχνει ο άλλος και να χαλάει ο άλλος. Θα σας απαντήσω τεχνικά και θα δώσω το λόγο στον Κώστα. Το συγκεκριμένο έργο στο σχεδιασμό του δεν περιλαμβάνει δράσεις τεχνικές ανάπλασης για το Δήμο Φλόρινας, οπότε είναι ξεκάθαρα το άλλο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και είδατε, προφανώς αφορά κατασκευή, αφορά κάτι τεχνικό. Εδώ το τεχνικό έργο που θα γίνει γίνεται στο Δήμο Βέλγες, που όντως και εκεί έχουμε μία ανάπλαση του ποταμού ως κεντρική δράση, του δικού τους του τμήματος του αξιού που διατρέχει την πόλη. Και με αφορμή αυτή τη συνεργασία, όταν ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων, η συνέργεια που επιλέχθηκε να γίνει ήταν με άλλες δράσεις από την πλευρά της Φλόρινας. Δράσεις που με βασικό στοιχείο, το υδάτινο στοιχείο, το ποτάμι, θα εμπνεύσουν το κομμάτι του τουρισμού, θα κινήσουν το κομμάτι του τουρισμού και της χειροτεχνίας. Οπότε δεν υπάρχει, η συμπληρωματικότητα υπάρχει, η δυνατότητα ανάδειξης υπάρχει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επικάλυψη. Υπάρχει, επειδή λέτε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης του ποταμού Σακουλέβα και οικονομικά σε τι ύψος φτάνει αυτός ο προϋπολογισμός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ΚΑΜ δεν έχει καμία Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΑΜ δεν έχει καμία σχέση με παρέμβαση στο ποτάμι της Φλόρινας. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει έχει με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υποστήριξη δυνητικών επιχειρήσεων στον τομέα της χειροτεχνίας, όπως ανέφερε πριν ο κ. Βασιλείου. Οπότε, το γεγονός ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά προγράμματα, τα οποία έχουν παρεμβάσεις είτε σε εκπαιδεύσεις είτε σε διαμόρφωση κάποιου χώρου στην περιοχή, αυτό δείχνει μια συμπληρωματικότητα από την άποψη ότι δεν στοχεύουν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Το ένα είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων στην περιοχή της Φλόρινας για ενίσχυση της τοπικής νεανικής επιχειρηματικότητας και το άλλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε από τον Δήμο πριν λίγες μέρες, έχει να κάνει με καθαρά με παρέμβαση του ποταμού. Οπότε δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των δύο προγραμμάτων, αλλά μακροπρόθεσμα φυσικά συνηγορούν στην βελτίωση της εικόνας της πόλης ως συνολό. Το οικονομικό μέγεθος του προγράμματος. Το δικό μας εδώ. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε κι εμείς. Αλλά εδώ μπορώ να το. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 665.000 ευρώ για το συνολικό έργο. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αυτά τα 2/3, τα λαμβάνει ο Δήμος Βέλγες, έχοντας όριμες μελέτες, οι οποίες ξεκίνησε να υλοποιήσει σε τεχνικό επίπεδο. Τι
τις 200.000 περίπου ευρώ, το 33% του προϋπολογισμού, περιέχεται στον Δήμο Φλόρινας για δράσεις μελετητικές, εκπαιδεύσεων, απασχόληση προσωπικού και προμήθειας εξοπλισμού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει 3D printers, που περιλαμβάνει πιο τεχνικά μηχανήματα, τα οποία θα βοηθήσουν σε μια σύγχρονη προσέγγιση της και εκπαίδευση, αλλά και προσέγγιση συνεργατικά στη συνέχεια σε μικρές ομάδες που δημιουργηθούν στην οικοτεχνία. Δηλαδή, σχεδιάζουν το τρίτο σε με 3D printer, σχεδιάζουν με προγράμματα, δουλεύουμε ανοιχτά και προσβάσιμα λογισμικά και πειραματίζουμε με τις ομάδες που δουλεύουν. Δηλαδή, με τους εκπαιδευόμενους πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές αναμνηστικά, ενδεχομένως δεν είναι χρησιμό κλπ. Στα μηχανήματα που έχει προμηθευτεί το έργο. Η ιδέα είναι αυτή και αν θέλετε και τη δική μου εμπειρία, επειδή αντίστοιχο έργο υλοποιήσαμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, στο Βαλκανική Μεσόγειος, για τον Δήμο Βορείων Τσουμέρκων, μια μη κυβερνητική οργάνωση Κοριτσάς και αντίστοιχα φορείς από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και εκεί η προσέγγιση, αυτό που έδειξε δηλαδή η έρευνα που προηγήθηκε και η ανάγκη, ήταν και προς τα εκεί κατευθυνθήκαμε, ήταν να αξιοποιηθούν. Να αξιοποιηθεί τοπική πολιτιστική κληρονομιά ή ακόμα και παλιά αντικείμενα που αναγνωρίστηκαν, τακτοποιήθηκαν και να αναδειχθούν με σύγχρονες τεχνικές με τη μορφή του αναμνηστικού που παράγεται, που πλέον σχεδιάζεται και παράγεται τοπικά. Οπότε είναι, παραμένει το πολιτιστικό και αυτό το παραδοσιακό στοιχείο ισχυρό. Ένα τελευταίο να πω. Φυσικά. Ορισμός χωρίς καταστήματα λαϊκής τέχνης. Τουρισμός χωρίς καταστήματα λαϊκής τέχνης δεν γίνεται. Η Φλόρινα είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν έχει ένα κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης. Έρχονται οι τουρίστες, θέλουν να πάρουν κάτι αναμνηστικό, να το πάνε στην πατρίδα τους και δεν βρίσκουν. Εσείς στο πρόγραμμά σας έχετε κάτι στοχευμένο για τέτοια καταστήματα, να δώσετε κίνητρα σε νέους κυρίως, σε μικρούς, σε μικρές ηλικίες, για να μπορέσει να ορθοποδήσει και... Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία ερώτηση και ουσιαστικά με την απάντηση θα είναι να καλύψουμε και ένα σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης. Αυτό που ακριβώς περιγράψατε είναι ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου, γιατί μιλάμε για νεανική επιχειρηματικότητα και για ανάπτυξη δεξιοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν στη συνέχεια να δημιουργηθούν δυνητικά επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Και επειδή μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει μια διεθνής κινητικότητα στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι σημαντικό να αναφερθεί και μιλάμε για νεανική επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπήρξε πολλές φορές αυτή η ανάγκη να πάρω κάτι στο σπίτι μου, μεταφέροντας κάτι από τον πολιτισμό της περιοχής μας. Οπότε, κρατάμε την παράδοση, ενισχύουμε τον πολιτισμό μας, απλά τον εξυγχρονίζουμε τον τρόπο με τον οποίο τον αναδεικνύουμε και τον περνάμε προς τα έξω. Οπότε τα σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία απαιτούν μια αλφα τεχνογνωσία, κηρύζονται από παιδιά και από ομάδα τα οποία είναι γνώστες και γνώστριες των σύγχρονων αυτών μηχανημάτων. Και εκεί θέλουμε να κουμπώσουμε παράδοση με τη λεγόμενη ψηφιακή σύγκληση, τα σύγχρονα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε σε ένα επόμενο διάστημα δεν θα αναλάβει το έργο φυσικά την κατασκευή καταστήματος ή την ενίσχυση για τη δημιουργία καταστήματος ή επιχείρησης στον τομέα αυτών, αλλά την τεχνογνωσία, το λεγόμενο know-how για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία, έτσι ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προφίλ της περιοχής μας. Και θα δημιουργήσει σε κάποιο βαθμό έναν χώρο συνεργατικό, έναν χώρο που οι ομάδες αρχικά θα δημιουργηθούν μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορούν να δουλέψουν. Αν γνωρίζετε, στον βαθμό μάλλον που γνωρίζετε όλοι, γιατί βρίσκεστε στην διαστημική περιοχή που είστε στη Φλόρινα, το Interreg ως πρόγραμμα, το Interreg δεν μπορεί να δώσει επιχορήγηση σε επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα που υλοποιείτε εσείς, γιατί στη Βουλγαρία, στο αντίστοιχο της Βουλγαρίας Ελλάδας, το είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει. Οπότε η καινοτομία όμως της πρόσκλησης της συγκεκριμένης, στην οποία συμμετείχε και χρηματοδοτείται η Αναπτυξιακή Φλόρινα μαζί με το Δήμο Βέλες, η δεύτερη πρόσκληση δηλαδή του προγράμματος, η ιδιαιτερότητά της ήταν ότι για πρώτη φορά εστίασε πολύ προσεκτικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο. Ζητούσε από τους φορείς που υπέβαλαν τις προτάσεις τους να περιγράψουν έναν τρόπο με τον οποίο θα εξασφάλιζαν με κάποιον τρόπο την προοπτική δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση του έργου του δικού μας, του Count, αυτό που θέσαμε ως στόχο ήταν να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους σε σύγχρονες τεχνικές για τη δημιουργία αναμνηστικών, που όντως είναι ανάγκη όχι μόνο για τη Φλόρινα. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες έχουν αναμνηστικά, αλλά τίποτα αυθεντικό, τίποτα που να θυμίζει στον τόπο και τίποτα που να παράγεται στον τόπο.
Οπότε αυτό είναι μια ξεκάθαρη ανάγκη σε πολλές μικρές πόλεις της Ελλάδας και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το πρόγραμμα και οι εκπαιδευτές θα εστιάσουν στο να δώσουν την δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μάθουν να χειρίζονται τον εξοπλισμό. Ταυτόχρονα όμως, επειδή θα προκαλέσουν, θα ανακοινωθεί από την Αναπτυξιακή μια πρόσκληση για επιχειρηματικές ιδέες πάνω σε αυτόν τον τομέα, θα προκληθεί και η δυνατότητα κάποιοι να δουλέψουν πιλωτικά με τον εξοπλισμό που υπάρχει ήδη, που έχει προμηθευτεί αναπτυξιακή, και να κάνουν τα πρώτα σχέδια, τα πρώτα πρωτότυπα. Από εκεί και πέρα θα υποστηριχθούν σε κάποια business plan. Και βήμα-βήμα αυτός που έχει τη διάθεση με τις επιχειρηματικές μορφές που υπάρχουν, ακόμα και τις πιο συνεργατικές, θα μπορέσει να προχωρήσει. Κάποια από αυτά δεν θα γίνουν στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά δεδομένου ότι έχετε να κάνετε με δομές υφιστάμενες εδώ και χρόνια, ήδη ο πρόεδρος ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις του ΛΥΤΕ, προφανώς θα βρουν και διέξοδο σε άλλα προγράμματα για να χρηματοδοτηθούν. Και μιας και το αναφέρουμε, και τώρα νιώθω λίγο άσχημα που δεν το έχω φέρει μαζί μου. Αλλά δοκιμάζοντας το 3D εκτυπωτή, ο οποίος ήταν, δεν σας κρύβω, ένα εργαλείο το οποίο μας φάνηκε και σε εμάς έτσι περίεργο, ξαφνιαστήκαμε στο Κλωτέρε. Ήρθε μια ομάδα νέων επιστημόνων από την Φλόρινα, παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει και έχουν επιστρέψει στην πόλη, τα οποία συνεργαζόμαστε και εκτύπωσαν την πρώτη 3D αρκουδίτσα σε μέγεθος μπρελόκ. Εντάξει, που σημαίνει ότι τα παιδιά το σχεδιάσαν σε ψηφιακό εργαλείο με βάση τις σπουδές τους, μηχανολόγοι κλπ. Είναι σε μέγεθος αυτό περίπου, που σημαίνει ότι επειδή είναι σήμα κατά το θέμα, άλλωστε είναι και στην πόλη μας το πρώτο έτσι, έργο τέχνης που βλέπεις, σκεφτήκαν ότι για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και μέσα σε 42 λεπτά χρόνο σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε η πρώτη μίνι αρκουδίτσα που έχει και τις προτεραιότητες για να γίνει μπρελόκ και ήταν η πρώτη ιδέα που ήρθε στα παιδιά. Το κόστος των πρώτων υλών καλύπτεται από το πρόγραμμα, κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε, οπότε πάνω σε αυτό θα πειραματιστούν και θα εκπαιδευτούν τα άτομα, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δεξιοτεχνία που απαιτείται και να δοκιμάσουν και πιθανές άλλες ιδέες. Γιατί με το που το είδαμε το αποτέλεσμα αυτό, καταλάβαμε τις δυνατότητες ενός τέτοιου μηχανήματος. Υπάρχουν και άλλα μηχανήματα, τα οποία προσωπικά δεν γνωρίζω να χειρίζομαι και εύχομαι και εγώ μέσα από πρόγραμμα να μάθω, Ιωάννα, τα οποία έχουν να κάνουν με την χάραξη ξύλου, τα λεγόμενα CNC, τα οποία είτε λειτουργούν με λέιζερ, είτε λειτουργούν με άψιμο του ξύλου, τέλος πάντων, στεφτική κοπουλκά, σωστά, ευχαριστώ πολύ, μπορούν να αναδείξουν άλλες μορφές τέτοιων αναμνηστικών. Έχει. Δηλαδή, εμένα αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η εμβρηματικότητα των παιδιών και το σχεδίασαν αμέσως χωρίς να χρειάζεται δηλαδή, κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση από αυτούς. Σε έναν υπολογιστή από αυτό που έχουμε στα γραφεία, είχαμε ένα αποτέλεσμα αμέσως. Αυτό, αν αντιληφθούμε ότι θα έρθουν, αφού θα βγει μια πρόσκληση και θα τα πούμε αυτά με την Ιωάννα, άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιοτεχνία στο τομέα αυτών, είτε με υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε με δυνητικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να εργολευτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να δούμε και το πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο που θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά σύντομα θα δούμε και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πολύ θετικά αποτελέσματα. Και τα επόμενα βήματα πρακτικά είναι, δεδομένου ότι το 2023 τελειώνει και η προγραμματική περίοδος, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι ότι μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να ανακοινωθούν και σταδιακά να ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις στους ενδιαφερόμενους. Με στόχο μέσα στο τέλος Ιουλίου να ανακοινωθεί μια πρόσκληση και να κατατεθούν επιχειρηματικές ιδέες, έτσι ώστε οι ομάδες ή αν θέλετε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα ξεχωρίσουν με εξωτερικό τρόπο οι προτάσεις τους, θα λάβουν μια υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου και του προγράμματος, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να είναι χρηματική, γιατί δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα, άρα δεν μιλάμε για κάποιο χρηματικό βραβείο που θα λάβουν. Αλλά μιλάμε για μια ουσιαστική υποστήριξη, είτε αφορά νομικές υπηρεσίες, είτε αφορά επιχειρηματικές υπηρεσίες, υποστήριξη δηλαδή σε ένα business plan, υποστήριξη στο πρωτοβουλίο μια σημαντική πρόταση. Η υποστήριξή του στο να κάνουν κοινή χρήση ενός γραφείου και του κοινού εξοπλισμού. Οπότε στην πράξη τους πιλότους θα τους δείτε να εξελίσσονται και να υλοποιούνται μέσα μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το πολύ. Και επειδή είπαμε στο ξεκίνημα, ρωτήσατε για την ύπαρξη μια στρατηγική ό,τι αφορά την αξιοποίηση στο ποτάμι, εγώ θα σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν εστιάζει σε μια. Δεν έχει μια στρατηγική συνολική για την πόλη, για τον νομό. Ωστόσο, έχει μια θεματική στρατηγική, επιδιώκει να αναπτύξει μια θεματική στρατηγική που αφορά στην δημιουργία μια αλυσίδα αξία για την χειροτεχνία, τη σύνδεση με τον τουρισμό, με επίκεντρο τη Φλόρινα και ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη περιοχή. Οπότε, ως
αν θέλετε, τεχνικά ως παραδοτέα μελέτη και ως στρατηγική κάτι που θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό, σε μια διαμόρφωση πολιτικής, θα είναι μια μελέτη η οποία θα ξεκινάει από την αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης ό,τι αφορά τη χειροτεχνία της τέχνης στην Φλόρινα και θα καταλήγει μέσα από αναγνώριση δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών. Θα καταλήγει και μέσα από τις ανάγκες σε μια πρόταση, σε μια σειρά προτάσεων για την ανάπτυξη της χειροτεχνίας στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά την Διεστοριακή, αλλά με βασικό πιλότο τη Φλόρινα και το Βέλης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στις διαφάνειες που είχαμε και έγινε πολύ πιο ωραία γιατί κάναμε συζήτηση, η οποία φυσικά θα συνεχιστεί. Έχουμε μια εκτενή παρουσίαση η οποία μπορεί να φτάσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες μέσω της λίστας που συμπληρώσατε και έχοντας τα email, αλλά να δημοσιοποιηθεί και στον τοπικό οίκο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να μείνουμε συντονισμένοι, γιατί οι ευκαιρίες είναι ευκαιρίες που αφορούν την νεολαία της περιοχής μας, αφορούν άτομα τα οποία θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί πάρα πολύ σύντομα να αφήσει ένα θετικό αντίκτυπο κοινωνικό, επιχειρηματικό και πολιτισμικό επίπεδο στην περιοχή.